Το πάθος του για τη μουσική οδήγησε τον Γιώργο Μαρινάκη στην Κωνσταντινούπολη το χειμώνα του 2002. Σπουδάζει ούτη και θεωρία της μουσικής στο Πανεπιστήμιο Γκυλτής Τεκνίκ. Είναι ο Βενιαμίν μιας οικογένειας από την Καλαμάτα με 5 παιδιά. Στην Ελλάδα τελείωσα μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. Ασχολούμενος τότε με την παραδοσιακή μουσική κυρίως, παίζοντας λαούτο. Hello. Perfect. Wonderful. Σα το γίνα. Γιουζέ. Γιουζέ. Σούπερ φοβολά. Μπράβο. Ήθελα να βγω στο εξωτερικό, να έχω άλλες εμπειρίες, αλλά δεν μπορούσα να πάω προς την Ευρώπη, γιατί ήθελα και η διαδρομή να είναι διαφορετική, γιατί σε ένα καλλιτέχνη μετράει πάρα πολύ όχι μόνο αυτά που μαθαίνει ως στήρα γνώση ακαδημαϊκή, αλλά και ως διαδρομή ζωής, ζώντας σε ένα άλλο περιβάλλον, με νέες εμπειρίες, παίζοντας με άλλους μουσικούς. Και για αυτούς τους λόγους ήθελα να βγω από το κλουβί μου, λέγοντας, από το σπίτι μου, από την Καλαμάτα, να βγω από τη χώρα μου. Πρώτη φορά επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 21 χρόνων προκειμένου να πάρει μέρος σε μια συναυλία βαλκανικής μουσικής. Και από την πρώτη στιγμή την ερωτεύτηκε. Σε μια εβδομάδα επέστρεψε και χωρίς να ξέρει τουρκικά, ούτε καν αγγλικά, εγκαταστάθηκε στην πόλη με τους γονείς του συνοδοιπόρους στο όνειρό του. Είμαι στο τμήμα θεωρία της τουρκικής μουσικής, άρα παράλληλα παίζω και ούτη, όπως και συμμετέχω σε διάφορες μεγάλες συναυλίες που έχουν λάβει χώρα στην πόλη. Σήμερα ο Γιώργος είναι καταξιωμένος μουσικός. Συμμετέχει σε σημαντικές συναυλίες ενώ δεν έχει αφήσει στιγμή τη θέση του αριστερού ψάλτη στο Πατριαρχείο. Μια θέση που είχε από τις πρώτες ημέρες που έφτασε εδώ. Τότε που το άκουσμα της βυζαντινής μουσικής του έδινε κουράγιο για να συνεχίσει. Χωρίς να γνωρίζει ούτε καν που βρίσκεται το προξενείο και το Πατριαρχείο. Του αρκούσε που βρισκόταν στον δικό του κόσμο. Στον κόσμο της μουσικής. Όταν προσγειώνονταν το αεροπλάνο, έτρεμαν τα πόδια μου, γιατί όχι ότι φοβόμουν μόνο απλά ότι το ότι πάω στην Τουρκία, αλλά πάω από άγνωστα, που δεν ήξερα, σε ένα ξένο μέρος. Αυτό που είχα ήταν ο πόθος μου και τίποτα άλλο, το να βρεθώ σε ένα άλλο μέρος, το να βρεθώ σε ένα μέρος που βλέπουν σοβαρά την παραδοσιακή μουσική. Και έτσι, σαν πουλί, σαν τρελό πουλί, μπήκα στο αεροπλάνο, πήρα ένα εισιτήριο και ήλθα στην πόλη. Γράφτηκε σε ένα φροντιστήριο για να μάθει την τουρκική γλώσσα και νίκιασε ένα υπόγειο δωματιάκι στην Ασιατική Όχθη, που έμοιαζε, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει, με μικρογραφία του Άδη. Οι 6 μήνες στην πόλη ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν ήξερα κανέναν. Δεν είχα κανένα να μιλήσω ελληνικά. Αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, σε σημείο που μου έδωσε αυτή τη δύναμη να μπορέσω να ξεπεράσω όλες αυτές τις δυσκολίες και αν μπορούμε να πούμε και κόμπλεξ, δηλαδή την υπερπροστατευτικότητα του σπιτιού, των γονιών. Βρήκα κάποιο σπίτι στην ανατολική πλευρά, στη Χαλκιδόνα λεγόμενη, Καντίκη. Όπου ήταν πώς ήταν η πρώτη εκεί εικόνα? Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ήταν στο ισόγειο. Έμενα και με άλλους φοιτητές, πήγαινα με τα πόδια γιατί φοβούμενος να μην πω σε κάποιο άλλο λεφορείο και βρεθώ σε κάποιο άλλο μέρος. Δηλαδή μπορεί να είμαι στην ίδια πόλη, αλλά ίσως να πήγαινα και κάπου πολύ μακριά που δεν θα ήξερα ίσως να γυρίσω. Μετά το φροντιστήριο, μη έχοντας να πάω κάπου, πήγαινα στην άκρη του, εκεί ακριβώς απέναντι, πίσω από τις γέφυρες. Είναι ένα μικρό λιμανάκι και έχει μεγάλες πέτρες, έτσι. Και καθόμουν εκεί στις πέτρες και ήταν και άνοιξη και έβλεπα το Βόσφορο και την Αγία Σοφιά. Και ήταν η παρηγοριά μου πραγματικά, γιατί διαβάζοντας πριν έρθω εδώ
μελετώντας θεωρία της μουσικής και θεωρία της εξωτερικής μουσικής και διαβάζοντας για όλα αυτά, για την Αγία Σοφιά, για τους πρωτοψάλτες της Αγίας Σοφιάς, για όλο αυτό το μουσικό, το μουσικό ποτάμι της εποχής. Βρισκόμουν, βέβαια μπορεί να ήμουν μόνος μου, αλλά είχα μια ελπίδα, είχα την ελπίδα που της επιλογής ότι κάνω κάτι που αγαπάω πραγματικά. Θα το ξανά έκανες? Θα το ξανά έκανα και αυτό, είναι, και αυτό κρύβει το πόσο σωστή επιλογή έκανα τότε. Ότι θα το ξανά έκανα, χωρίς, με κανένα ενδιασμό.